Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο UserHall και σήμερα θα παίξουμε ένα καινούριο παιχνίδι Two Point Hospital. Έχω φάει πάρα πολλές ώρες, που είναι το ποντίκι μου. Έχω φάει πάρα πολλές ώρες από τη ζωή μου πάνω στο Theme Hospital, το παλιό. Ελπίζω να κάνω το ίδιο και τώρα. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον τεχνολογίες. Οκ. Ωραίο το cutscene. Κατάλαβα ότι έχει πάνω κάτω το ίδιο χιούμορ με το Theme Hospital που έπαιζε όταν ήμουν μικρός. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνουμε πολλά επεισόδια από αυτό, αλλά θα κάνουμε αυτό το ένα σίγουρα λίγο πιο μεγάλο για όσους θέλουν να το δουν. Αυτό είναι το Hawksport. Αυτό είναι το πρώτο μου... Α, είναι τέτοια φάση ρε. Το κάνανε σαν το Candy Crush, λες και είναι κινητού παιχνίδι. Okay, ας ξεκινήσουμε με αυτό. Καλώς ήρθες, είσαι έτοιμος να φτιάξεις το καινούριο σου? Ναι, είμαι έτοιμος. Θες να μάθεις πως κινείσαι? Κινείμαι έτσι. Scroll το ποντίκι, okay. Και πώς γυρνάω την κάμερα? Middle mouse. Ωραία, το έχω, το έκανα. Α, οκ. Okay. Ευχαριστώ. Α, είδες πόσο καλή είμαστε. Κάναμε ήδη το πρώτο quest complete. Click on the items and select reception. Να ξεκινάμε να χτίζουμε δηλαδή. Οκ. Okay. Reception. Πώς κάνει? Rotate. Left mouse button E, Z και X. Οκ. Okay. Και θα βάλουμε μία reception. Ξέρεις, σκέφτομαι να το κάνω έτσι λίγο άβολο το νοσοκομείο μας. Οκ. Okay. Λοιπόν, κοίτα. Η reception θα είναι ακριβώς πάνω στην είσοδο. Ωραία. Μετά θέλει να κάνουμε hire assistance. Ένα receptionist, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουν εδώ διάφορα αστέρια ο καθένας, πόσο καλός είναι, πόσα χρήματα θέλει ο καθένας και τι, ας πούμε, qualifications έχουν. Αν έχουν, αυτός έχει, ας πούμε, customer service καλύτερο, 10% speed κτλ. Οκ, θα πάρουμε τον πιο... Βασικά θα πάρουμε τον πιο καλό. Jacinta Carnage. Fuck it, let's do it. Έλα, Jacinta. Jesse. Τώρα θα δούμε πόσο καλή είσαι. GP's office, ok. Room building. Okay. Είμαι familiar με αυτά τα πράγματα, μην ανησυχείς. Με το space κάνω pause, μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, πάμε στα rooms. GP's office. Ok, GP είναι ο γιατρός ο οποίος θα ελέγχει όλους τους αθλητές, πήγα να πω, όλους τους ασθενείς όταν έρχονται, και η πόρτα του θα είναι... Πού να βάλουμε την πόρτα? Ας τη βάλουμε εδώ πέρα. Ωραία, μάγκα μου. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα το κάνουμε και αυτό λίγο awkward. Θα είναι κάπως έτσι. Και να βάλουμε αυτό... Να το βάλουμε κάπου έτσι σε μια πολύ περίεργη θέση. Α, τι άλλο πρέπει να βάλω, περίμενε. Έχουμε door, window. Μπορώ να βάλω παράθυρο, εσωτερικό παράθυρο. Okay. Ωραία, και ας το βάλουμε ένα κάδο εδώ. Ένα fire extinguisher εκεί. Και ένα φυτό ακριβώς πίσω του. Τα έχουμε βάλει όλα, τα έχουμε βάλει όλα. Okay, πατάμε τον ίνο εδώ πάνω. Μπαμ. Έτοιμο. Οκ, okay, άμα είναι να έρθει κάποιος πελάτης,
θα πρέπει να περάσει έτσι πίσω από τη ρεσεψονίστα, θα είναι λίγο περίεργο, θα νιώσουν και δύο λίγο άβολα και να έρθει μπροστά και να πάρει παραγγελία ή τέλος πάντων να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Και το ίδιο συμβαίνει και με αυτό το γιατρείο. Ξέρεις, θα είναι περίεργη στιγμή που ανοίξει την πόρτα και είναι πλάτη του γιατρού και κάθεται και πρέπει να κάνεις όλο τον κύκλο του και να τον χαιρετήσεις και να καθίσεις και κοιτάς έξω από το παράθυρο και περιμένεις την ώρα και τη στιγμή που θες να φύγεις ή άμα περάσει τίποτα καλό, ξέρω, το βάλεις και μια φωτογραφία, λέω εγώ τώρα. Για να συνεχίσω το χρόνο. Α, λογικά θέλω ένα γιατρό. Okay. Λοιπόν, δεν το έχω πάρει και ιδιαίτερα σοβαρά το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνει. Doctors. Ο Bernard. Ο Βερνουάρδος. Έτσι τον βαφτίζουμε στα ελληνικά, γιατί ξέρετε ότι όποιος έρχεται στην Ελλάδα και είναι το όνομά του στα ξένα ένας σιδηρόδρομος, του λες φίλε εγώ θα σε φωνάζω Μπάμπι και τέλος, ας πούμε. Οπότε και εμείς έχουμε εδώ πέρα τον Μπάμπι. Γεια σου Μπάμπι, πάλι ήρθε στα βίντεο μου ρε Μπάμπι, έλεος. Ήσουν και στο Σαπνότικα. Hospital Open. Οκ, okay, το hospital μας, το ξενοδοχείο. Το νοσοκομείο μας είναι εν ενεργεία, zoom in, zoom out. Ναι, οκ, okay, το ξέρω ρε φίλε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μου το λες συνέχεια. Δεν χρειάζεται. Έχω ξαναπαίξει παιχνίδια, ξέρεις. Δεν είμαι τόσο νουμπάς όσο νομίζω ότι είμαι. Ναι, τα έκανα αυτά. Zoom the camera, rotate the camera, pitch the camera. Το έκανα. Και diagnose. Oh, yes! Αχα! Ο πρώτος μας ασθενής, τι έχεις? Τι έχεις ρε φίλε εσύ, τι πρόβλημα έχεις? Πηγαίνει στη ρεσεψιόν, okay. Είναι νούμερο ένα στη σειρά και νιώθει, δεν μας λέει τίποτα τι νιώθει. Για να δούμε τι νιώθεις ρε φίλε. Είναι αυτή η περίεργη στιγμή, κοίτα τώρα. Την κοιτάει. Γεια σας λέει, ήρθα. Γεια σου αγόρο μου, τι έχεις? Έχω ένα πρόβλημα, δεν ξέρω τι είναι, πονάω. Ωραία, πήγαινε μέσα. Ο... Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Περίμενε. Οκ. Okay. Μπορείς να περάσεις μέσα τώρα. Γιατρέ, μπορείς να μπεις μέσα. Οκ. Okay. Όπως το φαντάστηκα ακριβώς. Μπες μέσα. Για πες, τι παίζει. Καλά, λέει πρόβλημα, ξέρω εγώ, με τον αφιένα. Οκ, okay, του λέει πάρε ένα ταμπον και βάλε το εκεί που ξέρεις. We've diagnosed first patient. Οκ. Α, θέλει φαρμακείο. Θέλει φαρμακείο. Σου φτιάξουμε φαρμακείο. Περίμενε. Να, το ξεκλείδωσε. Φάρμαση. Οκ. Okay, το φαρμακείο θα είναι... Θα είναι ακριβώς απέναντι από το γιατρείο του γιατρού. Από το γραφείο του γιατρού βασικά. Η πόρτα του θα είναι ακριβώς δίπλα. Και κοίτα τώρα να δεις τι μαγκιά θα κάνουμε. Θα το βάλουμε αυτό εδώ πέρα και θα βάλουμε ένα παράθυρο, το οποίο θα βάλουμε δύο παράθυρα, τρία παράθυρα, τα οποία θα κοιτάνε μέσα. Ένα filing cabinet θα χρειάζεται να έρθει μέχρι εδώ για να το πάρει, αυτός που δουλεύει εδώ μέσα, δυστυχώς, και τα σκουπίδια να πάει στην άλλη γωνιά. Λυπάμαι φίλε, αλλά είναι πράγματα που δεν μπορώ να τα ελέγξω, πρέπει απλά να γίνουν. Τελειώσαμε ρε. Beautiful. Okay, hire a nurse. Ας βάλουμε μια νοσοκόμα. Την καλύτερη νοσοκόμα θα πάρω. Είναι άντρας. Είναι νοσοκόμος. Ο Κάλεπ. Okay, Κάλεπ, προσλαμβάνεσαι. Ήρθε με τα αθλητικά του. Ήρθε κατευθείαν από το τροχάδι. Δεν είχε δουλειά να κάνει και τον προσλάβαμε εμείς τώρα. Λοιπόν, ωραία, έχουμε βάλει τα παράθυρα. Ο γιατρός τώρα μπορεί να βεβαιώνεται και να έχει άμεση επαφή με το νοσοκόμο για τα φάρμακα που θα πάρει. Για να δούμε. Ο ΑΕΟ. Λοιπόν, του λέει θα σου κάνω τώρα ένα κοκτέιλ γαμάτο. Το βλέπεις πως γυρνάει, το λέει, να το. Είδα, τώρα σταμάτησε. Οκ, okay, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, λογικά... Λογικά θα βγει από εδώ. Βάλει ένα πεντάρικο. Πάρ το φραπέ σου και φύγε φίλε. Να πας στο καλό. Νοσοκομείο. Στο μεγαλείο του. Α! Μας αγαπάει! Patient cured. Well done. We've cured our first patient. Okay. When a doctor nurse finishes patient. Well, doctor... Okay. Συνεχίζουμε τότε. Ολέ! Α, τι φοβερό!
Έγινε φίλε μου, ευχαριστώ. Τι είναι αυτό εδώ? Hospital Reputation. Α ναι ρε, έχει και το theme Hospital Reputation. Μπορείς να καταλάβεις ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που παίζω αυτό το παιχνίδι, γιατί μιλάω συνέχεια και λέω μπούρδες. Ωραία, άρα έχουμε και Reputation. Οκ. Okay. Είδες, τον είδες τον γιατρό που κοιτάει από μέσα? Janitors και Maintenance. Oh my god, hire a janitor. Πρέπει να θυμάμαι, κοιτάω πάνω δεξιά που μου λέει τα objectives. Janitors. Α, μόνο αυτόν έχουμε, ο οποίος έχει 10% speed. 10.000 θες? Ρε φίλε, τι με τον κόλο σου θα σκουπίσει τα πατώματα? Έλεος, τέλος παντάτε. Πήγαινε, ξεκίνα. Φεύγει. Πώς σε λένε? Ο Ρόι. Άντε Ρόι, ούτε σκούπα έχεις ούτε τίποτα. Τι κάνεις, ο επιβλέπων είσαι? Φοράει γραβάτα πάντως. Keeping people happy. Patients will get bored, thirsty or hungry over time. Make sure they have access to entertainment. Οκ, okay, ένα λεπτό. Κάτσε να δω κάτι. Οκ, okay, όλα τα settings είναι full. Μπορούμε να κάνουμε πολύ καλό zoom. Τώρα εσύ ρε φίλε είσαι janitor, ας πούμε. Εσύ τώρα είσαι για να καθαρίσω. Ούτε σκούπα έχεις. Ούτε ένα βετέξ. Κάτι, ένα σπρέι. Απλά γυρνάς με τη γραβάτα σου και κοιτάς δεξιά και αριστερά. Α, γιατί μάλλον δεν έχει βρωμίσει ακόμη το... Okay. Δύο benches, ένα leaf stand, leaflet stand. Α, είναι αυτό που βάζεις στα διαφημιστικά. Και drinks machines. Να, οκ, okay, πού το βάζουμε αυτά? Items. Α, μάλιστα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας πάγκος που θα περιμένεις τη σειρά σου. Θα τον βάλουμε έτσι λίγο πολύ περίεργα μπροστά στη reception, απλά για να νιώθει το άγχος ότι ο κόσμος περιμένει. Και θες ένα τέτοιο σου τώρα, εδώ πέρα δεν χωράει. Οκ, okay, λοιπόν, δεν είναι καφετέρια εδώ παιδιά, έλεος, snack machine. Κοίτα, μπορούμε να κάνουμε κάτι ωραίο, μπορούμε να βάλουμε τα snack machine εδώ και ένα τέτοιο εδώ πέρα. Α, εδώ θα το βάλουμε αυτό. Όταν κάθεσαι να μπορείς να το κοιτάς, θα είσαι αυτός ο ενοχλητικός που κάθεται και το γυρνάει και πέφτουν πράγματα πάνω στον δίπλα του, κατάλαβες, και σε κράζουν όλοι, αυτός θες. Ωραία, τι να βάλουμε άλλο παιδιά? Α, ξέρεις τι θα βάλουμε, περίμενε. Θα βάλουμε έναν κάδο έτσι ωραία εδώ στη γωνία και θα βάλουμε και ένα φυτό. Πού να βάλουμε ένα φυτό? Ας το βάλουμε εδώ. Τουλάχιστον αν κάποιος από αυτούς έχει αλλεργία να πεθάνει γρήγορα. Είστε όλοι καλύτερα, κάναμε το quest. Objectives. Staff energy and breaks. Α, το προσωπικό μας. Α, ναι, το θυμάμαι και αυτό. Λοιπόν, το προσωπικό μας κουράζεται λέει. Λες και κάνουν και τίποτα. Οπότε πρέπει να τους φτιάξουμε ένα δωμάτιο staff room. Να έρχονται και να ράζουν και έτσι για να νιώθουν και πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα θα κάνουμε το staff room ακριβώς εδώ πέρα. Ακριβώς στην είσοδο του νοσοκομείου. Και μάλιστα θα βάλουμε ένα καναπέ εδώ και θα βάλουμε παράθυρα έτσι ώστε ο κόσμος έξω, οι ασθενείς, να τους βλέπουν την ώρα που ξεκουράζονται και να τους κράζουν γιατί κάθονται όλη μέρα. Ωρε φίλε, νοσοκομιάρα θα φτιάξουμε πάλι. Τι θεός είμαι. Locker. Μπες, armchair. Α, βάλουμε και ένα armchair. Οκ. Οκ, μια καρέκλα που θα βλέπει έξω το νοσοκομείο. Δεν νομίζω να κάθεται κανείς εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Drinks machine. Όπου να πάρει ευχή. Τα έχουμε κλείσει όλα με παράθυρα. Ωραία. Ξέρεις τι θα κάνω τότε? Θα βάλω ένα drinks machine εδώ και ένα snack machine. Έλα, εδώ πέρα. Όπο, τέλεια. Είναι σούπερ. Και μάλιστα αυτός δεξί κλικ, ωραία. Εσύ έλα εδώ.
Θα βάλουμε έναν κάδο ακριβώς δίπλα από τη σόφα. Εδώ, για να μπορούν να το μυρίζουνε. Ένα fire extinguisher και ένα φυτό τέρμα στη γωνία. Θα το βάλουμε εδώ, απλά και μόνο για να σπάει τα νεύρα αυτών που έρχονται, που δεν θα μπορούν να κοιτάξουν πίσω από το φυτό. Κατάλαβες. Done. Ω Θεέ μου, είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο, δεν μπορείς να πεις. OMG. Οκ. Staff room. Ναι, το κάναμε και το staff room. Κομπλέ. Next. Next. Όχι, δεν μου τους δείχνει. Αχα, Charlie Work, τι είναι αυτό. Ωραία, μου λέει απλά για janitors. Α, θέλουμε τουαλέτες ρε παιδί μου. Θέλουμε τουαλέτες. Ωραία, θα σας κάνουμε την τουαλέτα εδώ πέρα, toilets. Τι ακούμε? To entertain and to bring some small measure of sophistication to your drab little lives. Should any of you have any requests for popular tunes, as I believe people like to call them, do not hesitate to repress that impulse. I have no intention of playing any of that drivel. Okay. Ha! Ήταν λίγο περίεργο αυτό. Δεν κατάλαβα και πολύ τη σημασία του. Όπως και να έχει. Υποθέτω μπορείς, εσύ μπορείς να μπεις και εδώ. Να το βάλουμε εδώ. Ωραία είναι εκεί πέρα. Και ένα φυτό έτσι για τη μυρωδιά. Ακριβώς εδώ πέρα. Λοιπόν, κοίτα ρε που δεν με αφήνει να βάλω παράθυρα. Απίστευτο. Το παιχνίδι με κατάλαβε. Ήθελα να το γεμίσω παράθυρα όλο εδώ πέρα. Όχι ρε φίλε, τέλος πάντων, κάνουμε ωραίες τουαλέτες. Τις έκανα με έξυπνο τρόπο, τις έκανα πάρα πολύ μακριά από όλα για να μην μυρίζει, και αν χρειαστεί κάποιος, ας πούμε, να πάει τουαλέτα να κάνει αυτό το μακρύ δρόμο που όλοι θα ξέρουν ότι προφανώς και κατουριέται, προφανώς θέλει να χέσει και πάει στην τουαλέτα και μετά όταν πρέπει να βγει, ξέρεις, θα ανοίξει την πόρτα και θα κοιτάνε όλοι και θα λένε ναι, ξέρουμε ακριβώς τι έκανες εκεί πέρα. Το συζητάγαμε όλοι εδώ έξω, ας πούμε. Θα είναι λίγο άβολο, αλλά τέλος πάντων. Έτσι θα το ονομάσουμε. Το Awkward Hospital. Ας το ονομάσουμε έτσι. Και τέλος. Άλλον έναν θέλουμε να γιατρέψουμε. Μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Μπορούμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Για γιατρέψε τον. Το ήπια ρε φίλε, το κάναμε το quest. Ward unlocked. Oh yeah baby. Ένα λεπτό. Item controls, εντάξει αυτό. Και οι γιατροί μας ανακάλυψαν μια καινούργια ασθένεια, το clamp. Ξέρεις, όσο υπάρχουν, όσο παίζεις το παιχνίδι, θα έρχονται καινούργιες ασθένειες με καινούργια μηχανήματα, πολύ πιο ενδιαφέροντα και πολύ πιο αστεία, υποθέτω. Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε ένα general diagnosis και ένα ward. Πόσο φάνονται τα English μου. Είναι πολύ ωραία. Θα κάνουμε το general diagnosis εδώ πέρα. Α, δεν χρειάζεται να είναι και πολύ μεγάλο. Μπορεί να είναι έτσι. Ωραίο. Η πόρτα του θα μπει εκεί. Και το μηχάνημα, πού να το βάλουμε ρε παιδιά? Να το βάλουμε εδώ στη γωνία. Άκου, ας το εδώ. Για να examination table. Okay. Μπορούμε να βάλουμε το examination table εδώ και να βάλουμε ένα ωραιότατο παράθυρο εδώ πέρα και μάλιστα ένα εδώ πέρα. Ναι, πόρτα, έλα εδώ, πήγαινε πιο εκεί σε παρακαλώ. Ωραία φίλε, είναι τέλειο, είναι άψογο. Το φάκελό σου. Ο φάκελος μπορεί να μπει εδώ στη γωνία. Να βάλουμε και έναν κάδο. Ας βάλω έναν κάδο ακριβώς εδώ. Να δούμε τι νομίζουν γι' αυτό οι ασθενείς. Όπως καταλαβαίνεις, αγαπάω πάρα πολύ τα νοσοκομεία. Και ας βάλουμε και ένα φυτό εδώ. Έτσι ώστε να μην μπορεί καν να δει έξω από το παράθυρο.
ρε φίλε, άψογα, άψογα. Έτοιμο. Α, είναι φανταστικό, κοίτα. Ένα λεπτό, μπορούμε να το κάνουμε ακόμη καλύτερο. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό. Α, ναι. Τώρα μάλιστα. Ωραία. Έχουμε εδώ πέρα κάποιους που μπορούν να περιμένουν τη σειρά τους για να έρθουν εδώ πέρα, μπορούν να κοιτάνε και μέσα να ξέρουν τι τους περιμένει. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο κακή ιδέα. Δεν νομίζω ότι θα πειράξει κανέναν. News flash. Υπάρχει καινούρια ασθένεια, το lightheadedness. Okay. Λοιπόν, θέλουμε ένα GP's office, θέλουμε άλλο ένα, θέλουμε περισσότερους γιατρούς, θέλουμε nurses. Κοίτα, λογικά εδώ πέρα nurse required, okay, άρα μπορούμε να προσλάβουμε μία νοσοκόμα που είναι καλή στο diagnostics. Εσύ ας πούμε, Honey, είσαι η νοσοκόμα μας, ωραία, μπορείς να κάτσεις εκεί π.χ. Και θέλαμε να φτιάξουμε και κάτι άλλο, ένα Word. Ωραία. Το Word θα είναι εδώ. Είναι φανταστικό, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι είναι τόσο τέλειο αυτό το πράγμα που φτιάχνω. Η πόρτα του μπορεί να είναι... Α, είναι μεγάλη. Θα τη βάλουμε τη κεντρική. Εσύ... Μπορείς να έχεις μια ωραία θέα. Να τους βλέπεις όλους που ξεκουράζονται. Ε, και να σου πω τα νεύρα σου και να περιμένεις πως και πως να πας δίπλα να ξεκουραστείς. Καλό μου φαίνεται. Θέλουμε κρεβάτια. Okay. Τα κρεβάτια μας μπορούν να μπουν ένα εδώ και φυσικά ένα εδώ πέρα και θέλουμε και ένα screen. Α, για να αλλάζουν ρούχα. Ωραία, το screen μπορεί να μπει εκεί πέρα. Filing cabinet, ένα ακριβώς δίπλα από τον άρρωστο. Έτσι για να τους πάντα νεύρα, γιατί κάθε φορά που χτυπάνε τα συρτάρια κάνουμε θόρυβο. Ένας bin εδώ, ένα fire extinguisher και ένα φυτό. Πού να το βάλουμε ρε παιδιά το φυτό? Να το βάλουμε εδώ, χωράει? Ω, χωράει! Είμαστε έτοιμοι, είναι ώρα για παράθυρα. Όλοι μπορούν να δουν μέσα τι γίνεται. Μοιραζόμαστε τα πάντα. Είμαστε όλοι άνθρωποι, έχουμε όλοι ελαττώματα. Είναι φανταστικό. Κοίτα πόσο φως μπαίνει εδώ μέσα, πόσο χαίρονται αυτοί οι άνθρωποι. Και το μόνο πράγμα συνήθως αυτά τα βάζουν στην άκρη του νοσοκομείου για να μπορούν να βλέπουν έξω το πράσινο και βοηθάει στο να θεραπευτείς, να γίνεις καλύτερα. Εμείς τους έχουμε ένα φυτό και πάρα πολλούς άρρωστους που θα έχουν μίξες και θα τις κολλάνε πάνω στα τζάμια όπως περνάνε και θα βήχουν, πετάγονται αίματα από το... Γιατί είναι όλα ακίνητα? Α, okay. Ναι, θα πετάγονται αίματα από τα emergency που έρχονται μέσα στα καρότσια και τέτοια. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτά, αλλά τέλος πάντων. Ας προσλάβουμε. Α, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό γιατρό. Πάρα πολύ καλός γιατρός. Θα σε προσλάβω να πας. Πήγαινε εδώ, αν και νομίζω εδώ θέλουμε nurse, αλλά πήγαινε να ξεκουράσεις το φίλο μας. Και θέλουμε άλλο ένα GP's office. Α, γι' αυτό. Okay. Άλλο ένα GP's office. Περίμενε, πού είναι? GP's office. Ωραία. Κόλλησα για λίγο, συγγνώμη. Απαλλαγούμε. Είναι πράγματα που γίνονται. Κοίτα, ο ένας μπορεί να του στέλνει εδώ, ο άλλος, ο GP, μπορεί να έχει ένα μικρό γραφιάκι εδώ πέρα. Η πόρτα του μπορεί να βρίσκεται εδώ, να κοιτάει διάδρομο ή ακόμη καλύτερα, ας κοιτάει διάδρομο. Okay. Κλασικά, για να υπάρχει, ξέρεις, και ένα theme μέσα στο hospital μας. Όλα τα γραφεία θα είναι έτσι πλέον.
Ακόμη και αυτό δηλαδή τον βλέπεις από πίσω την ώρα που μπαίνεις. Αλλά καλά, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ok. Να βάλουμε κανένα παραθυράκι, να το κάνουμε και αυτό ευάερο και βίαιρο. Prestige level 2. Γιατί, επειδή βάζω τόσα πράγματα. Ίσως. Ωραία, έτοιμοι. Μπαπ. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο το νοσοκομείο μας, παιδιά. Λοιπόν, δεν θα παίξω πάρα πολύ ακόμη, γιατί... κοίτα, μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να πάρουμε τις 15.000. Τι είναι αυτό? New illness, ok. New illness. Πόσες ασθένειες. Δεν έχουμε κάτι καινούριο σε αυτό όμως. Πέρα από το word. Τα items μας είναι τα ίδια. Αυτά τα ξεκλειδώνεις με K50. Δεν ξέρω τι είναι το K50. Μάλλον πόντι του παιχνιδιού. Να προσλάβουμε κάνα τζάνι τώρα ακόμη. Είμαστε καλά μωρέ. Μπορούμε να περιμένουμε και να βάλουμε και το χρόνο να πάει λίγο πιο γρήγορα. Okay, έχουμε πελατεία. Μπαίνουν μέσα. Γδύνονται. Είναι φανταστικό, παιδιά. Δουλεύει άψογα. Lowering our outgoings or making more money. Πώς θες να κάνουμε περισσότερα χρήματα, ρε φίλε. Αχα, finance. Okay. Overview. Fuck my life. Stuff. Μπορούμε να δούμε τα πάντα εδώ πέρα. Έχει awards. Okay, prices. Αχα. Modify all. Ας τα ανεβάσουμε όλα 10%. 20%. Σούπερ. Δεν νομίζω ότι θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Βασικά, 10%. Μην είμαστε τώρα περίεργοι. Loans. Μπορούμε να πάρουμε και δάνεια. Αχα. Πώς το ξεπληρώνω. Δεν είναι quest αυτό. Οκ. Δεν θέλω δάνεια τότε. Ξέχαστο. Moving on. Εσύ. Είσαι σούπερ ευτυχισμένος και είσαι σούπερ καλά. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει έλλειψη receptionist. Παιδιά, πήγε για διάλειμμα η άλλη τρελή. Θα βάλουμε αυτή. Τον Whitney. Όχι, είναι γυναίκα. Είναι η Whitney. Δεν μπορώ να καταλάβω τους αρσενικούς από τους θηλυκούς. Από τις θηλυκές. Okay, καλά Whitney. Είσαι η δεύτερη καλύτερη στην ομάδα. Εξυπηρέτα τον κόσμο τώρα. Η άλλη τι κάνει, αυτή είναι η άλλη. Τι είσαι εσύ, να τι, τι κάνει αυτή. Energized, happy, stupid. Όχι ρε γαμώτο, την προσλάβαμε και είναι ηλίθια λέει. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Cure 3 patients with lightheadedness. Για να δω κάτι, περίμενε. Μήπως ξεκλείδωσε, το πρώτο special πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Τώρα που το σκέφτομαι, ξέρεις, θα κάνω αυτό το νοσοκομείο να είναι λαβύρινθος, να μην ξέρεις πού είναι το κάθε μηχάνημα, πού είναι το κάθε γραφείο, το κάθε γιατρείο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ας το βάλουμε εδώ, γιατί φαίνεται απλά γαμάτο έτσι όπως είναι. Θα το γεμίσουμε παράθυρα, εννοείται, παντού, για να παίρνει αέρα. Ωραία. Και τι άλλο θέλουμε να βάλουμε? Ναι, ένα γκάδο. Ένα fire extinguisher. Ένα φυτό. Και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Α, περίμενε, κάτι λείπει. Κι άλλο φυτό θέλει. Α, εσύ έχεις κάποιο πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Δεν χωράς. Τώρα χωράς. Σούπερ. Και χρειάζεσαι τι? Όχι ρε, το δωμάτιο τι χρειάζεται. Το δωμάτιο. Ωραία. Δόκτορ. Ποιος θέλει δουλειά? Εσύ. Holy.
37.000 θέλει. Ωραία. Είσαι έτοιμος. Πες. Fortunately, I have equal amounts of sense and money. Νάτι! Α, περίμενε ένα λεπτό. Okay, αυτούς η Λίδη, ας πούμε, εδώ πέρα έχει ένα πρόβλημα. Μάλλον είχε κάποια πολύ καλή ιδέα και έγινε το κεφάλι της λάμπα και πρέπει να πάει να φτιαχτεί. Είναι πρώτη στη σειρά. Εσύ είσαι ο πρώτος στη σειρά που εξυπηρετείσαι. Ωραία, άρα θα βγάλεις διάγνωση και θέλουμε μία νοσοκόμα ακόμη. Μπες εκεί. Ωραία. Θα τον κάνουμε αυτόν καλά και θα κλείσουμε. Ήδη παίζουμε μισή ώρα. Ωραία, πήρε τη διάγνωση από τον γιατρό, του λέει το κεφάλι σου χρειάζεται διόρθωση. Θα πας, πήγαινε ψάξε ένα από όλα αυτά τα γιατρία. Να το βρεις. Το βρήκε, ναι, χτυπάει την πόρτα. Για να δούμε τι μέθοδο, τι θεραπείες κάνουμε εδώ ακριβώς. Μπορώ να το γυρίσω. Αχα! Okay, πολύ ωραία. Μα φυσικά ήταν βιδωτή. Έχω μείνει άφωνος. Έχω μείνει άφωνος. 8.000 μας έδωσε για αυτό το πράγμα. Okay, και άλλα treatments για τα... Αυτά μπορώ να τα κάνω upgrade. Call janitor to repair. Να βάλουμε άλλον ένα janitor γιατί αυτοί κάνουν και repair, βλέπεις. Αυτός είναι πολύ καλός στα repair. Έλα φίλε, ξεκίνα να φτιάχνεις πράγματα, άντε. Άντε για να μη σε πάρω στις κλωτσιές. Πού μου θες και ένσημα, γαϊδούρι. Μαύρα θα τα πάρεις. Και αυτά σε ψηλά θα τα δώσω όλα. Συγγνώμη γι' αυτό. Παρεκτρέπομαι κάποιες φορές. Σαν διευθυντικό στέλεχος, ξέρεις, έχω ευθύνες και πρέπει να μάθω να ηρεμώ τον εαυτό μου. Λυπάμαι. Δημόσια συγγνώμη σε όλους. Πολύ καλές οι τουαλέτες μας. Μπορούμε να τους πουλήσουμε και νομίζω είναι και για άντρες και γυναίκες. Καλό αυτό. Patient death! Oh! Όχι! Πέθανε ένας ασθενής μας! Εσύ! Ποιος πέθανε? Δεν το πιστεύω! Μη μου πεθάνεις τώρα! Έλα, είσαι μια χαρά, κοίτα! Health 85%! Dying! Treatment failed! Oh! Όχι, Λίδια! Δεν το πιστεύω. Γιατί πέθανες? Εξαφανίστηκε. Okay, τέλεια. Φανταστικά. Χάσαμε το πρώτο μας... Που να πάρει ευχή. Κάτσε να το κουνήσω αυτό εδώ. Το βάλω κάπου εδώ ακριβώς. Να είναι μέσα στα πόδια σας. Δεν το πιστεύω ότι χάσαμε έναν ασθενή. Okay, ας πάμε το χρόνο λίγο πιο γρήγορα. Μπας και γιατρέψουμε τρεις τουλάχιστον. Από ό,τι καταλαβαίνω, ας πούμε, έχει διάφορες ασθένειες που χρειάζεσαι, ας πούμε, μπορεί να έχει 3-4 ασθένειες για το Word. Αυτά είναι πολύ πιο συγκεκριμένα μηχανήματα. Deluxe Lux. Έλα σε παρακαλώ. Πες μου ότι θα σε εντάξει. Σούπερ. Χα. Γιατρέψαμε. Το πρώτο μας τυχερό. Mice Shaker. Oh, Midzi, κοίτα τον πως φεύγει. Κοίτα τον πως φεύγει από σπίτι. Με πόση χαρά. Θα πάω να το πει σε όλη την οικογένειά του. Θα πάρει το λεωφορείο. Μέχρι πού μπορούμε να τον ακολουθήσουμε? Α, μέχρι εδώ. Γεια σου Μάισι. Μάισι, με πας στο καλό. Μπορώ να σε δω ακόμη. Ελπίζω να μην νιώθεις περίεργα ότι είμαι κάποιος ανώμαλος που σε παρακολουθώ. Αλλά σε βλέπω με τα κιάλια. Κοίτα, μπορώ να κάνω πιο πολύ zoom. Φεύγει. Μάισι, όχι. Όχι. Έφυγε. Οκ. Okay. Τον έχω ακόμα ανοιχτό πάντως. Εξαφανίστηκε, εντάξει.
Ωραία. Επειδή δεν το βλέπω πηγαίνει πουθενά. Ας το προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα να δούμε μπάσκετ. Γιατρέψουμε και κανέναν άλλο. Έχουμε εδώ έναν υποψήφιο. Είσαι πρώτος στη σειρά και τι περιμένεις ακριβώς? Να πάρεις διάγνωση? Όχι, πήρες τη διάγνωση, περίμενες το γιατρό. Ωραία, για να σε δούμε να μπαίνεις μέσα. Έλα γορίνα μου. Έλα και είσαι ο νούμερο 2 τυχερός. Okay, κάποιος άλλος που έρχεται. Με κεφάλι λάμπας, όχι. Εντάξει. Τι να πω. Αν ήταν επιδημία τουλάχιστον την εξαλείψαμε, απλά δεν κάναμε το quest γιατί θέλουμε άλλον έναν και ένας μας πέθανε. Εντάξει, υποθέτω ότι θα έρθουν σιγά σιγά κι άλλοι. Anyway, παιδιά, αυτό είναι το 2 Point Hospital. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν παιχνίδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τρολάρω τους ασθενείς και τους γιατρούς και γενικά όλους σε τέτοια παιχνίδια και να τα κάνω όλα πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Αν σας άρεσε, πείτε μου το στα comments ή κάντε ένα like γιατί βοηθάει. Και ίσως κάνουμε και κάνα άλλο βίντεο με Theme Hospital, αλλά μπορούμε να το συνεχίσουμε. Άμα πάρει 500 like, 500 like θα συνεχίσουμε. Ωραία, έτσι απλά και μόνο για να μην το ξακάνουμε βίντεο. Γιατί όπως βλέπεις είμαι εκτός εαυτού όταν παίζω τέτοια παιχνίδια. Μιλάω συνέχεια, ακατάπαστα και δεν μπορώ να σταματήσω. Το έκανα λίγο περίεργο τώρα, σταμάτησα, καταλάβες. Για να... ότι φάσκω και αντιφάσκω. Τέλος πάντων, παιδιά, κλείνω γιατί δεν... Okay, λοιπόν, άντε για... Όπα, περίμενε. Έχει τελειώσει, ρε. Μπορούμε να συνεχίσουμε να ανοίξουμε το χάρτη. And if you happen to be in Lower Bullocks this morning, watch out for the gathering of druids down at Crogbend's Lower Rain. Bullocks now available. In a total coincidence, the town will also pay host to a psychology convention today. Oh. It should all work out nicely. Ωραία. Λοιπόν, για ίσως κάτι που μπορεί να μην ξέρατε, όσο προχωράς το παιχνίδι, τόσο πιο πολύ βλέπεις το χάρτη, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χάρτης, ξεκλειδώνεις πιο μεγάλα νοσοκομεία. Βλέπω εδώ ένα τσίρκο, βλέπω πολύ super high class πράγματα και καινούργιες ασθένειες, καινούργια μηχανήματα. Τώρα μπαίνει και η ψυχολογία, θα έρχονται τρελοί μέσα και τέτοια. Οπότε άμα θες να το παίξεις, νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο υπάρχει σε Theme Hospital παιχνίδι. Λοιπόν, τα λέμε, παιδες. Άντε, γεια.